Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα τελευταία 24 ώρα τα ενεργά κρούσματα κορονοϊού στην Ορεστιάδα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Βασίλη Μαυρίδη, τα ενεργά κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 400. Δυστυχώς, τις τελευταίες εβδομάδες, με αποκορύφωμα την τελευταία εβδομάδα, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Οι αριθμοί των θετικών ενεργών κρούσματων, αυτά δηλαδή του δεκαημέρου, έχουν ξεπεράσει τα 400 μόνο για το Δήμο Ορεστιάδας. Επικαλούμενος δε τα τελευταία επίσημα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, χαρακτήρισε δραματική την κατάσταση και ζήτησε από τους πολίτες να μην διστάσουν να εμβολιαστούν. Είναι μια ανησυχητική κατάσταση. Από τη μία σημαίνει ότι, κάνοντας όλη αυτοκριτική, ακόμα και εμείς εμβολιασμένοι, ίσως χαλαρώσαμε στην τήρηση των μέτρων και πρέπει συνδημότες μας να δείξουν μεγαλύτερη ακόμη προσοχή, γιατί βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα χάσαμε και νέους ανθρώπους από την πόλη μας. Όπως πολύ σωστά είπατε, και στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε τρεις συναδέλφους που νόσησαν. Ευτυχώς είναι σε καλή κατάσταση και είναι σε φάση αποκατάστασης. Αλλά γενικά πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι δεν τελειώσαμε με αυτήν την περιπέτεια. Τώρα πρέπει να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη προσοχή και εννοείται ότι προτρέπουμε για άλλη μια φορά όποιος δεν έχει εμβολιαστεί να το κάνει. Ιδιαίτερα θορυβημένοι είναι οι κάτοικοι της Ορεστιάδας αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί εξαιτίας του κορονοϊού. Όπως μας λένε, έχουν περιορίσει κατά πολύ τις μετακινήσεις τους, ενώ όσοι δεν είχαν εμβολιαστεί το έχουν κάνει ήδη και αναμένουν την δεύτερη δόση. Προσέχετε περισσότερο. Προσέχουμε. Όπως μας βλέπεις, εμβολιαστήκαμε, κάναμε. Εμβολιαστήκατε λοιπόν. Ναι. Για την τρίτη δόση. Όχι, δεύτερη δόση. Τρίτη έχω ακόμη. Άρα αργήσατε να εμβολιαστείτε. Λίγο αργά, ναι. Προσέχουμε, να δεν βλέπετε, καθόμαστε έξω. Εδώ καθόμαστε. Δεν πάμε μέσα. Ναι. Ναι, και με την τρίτη δόση κιόλας. Εγώ εμβολιάστηκα δεύτερη δόση, τώρα πάω για την τρίτη δόση. 26 του μηνός, 25 Δεκεμβρίου. Συμπληρώνω 6 μήνες. Για να κάνω την τρίτη δόση. Προσέχετε πάντως στις μετακινήσεις. Ναι, πάντα προσέχουμε. Ναι. Όπου πάμε, μάσκα, αυτά πάντα, συνέχεια. Μειωμένα σε σχέση με την Τετάρτη, τα κρούσματα που προκαλεί ο κορονοϊός όμως παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, καθώς την 5η 25 Νοεμβρίου ανακοινώθηκαν 6.565 νέες μολύνσεις. Παράλληλα, 78 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 621 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Αναλυτικά, η διασπορά του κορονοϊού στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έχει ως εξής: Εύρος 156, Ροδόπη 57, Ξάνθη 71, Καβάλα 41, Θάσος 9, Δράμα 65.